Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Κρήτης με μία μεγάλη χαρά, γιατί δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, η Περιφέρεια Αττικής δίνει ένα χώρο να είναι το σπίτι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στο Πάρκο Τρίτσι, και εκεί θα πηγαίνουμε να χορεύουμε, να περνάμε όμορφα. Μπράβο. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι όταν κανείς βρίσκεται σε μια τόσο μεγάλη συνάντηση κριτικών, νιώθει περηφάνεια, διότι κακά τα ψέματα, η Κρήτη αποτελεί το φάρο της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, του αγώνα, της ελευθερίας, της δημοκρατίας. Και χαιρόμαστε που είμαστε από την Κρήτη και υπηρετούμε και τους κριτικούς εδώ στην Αττική μας. Καλή χρονιά, με υγεία, τα καλύτερα μπροστά μας εύχομαι, Πρόεδρε. Το κομμάτι το κόβω σε όλες τις κριτικοπούλες, με αγάπη. Η Μιλένα Αποστολάκη, πρώην Υπουργός, να έρθει να μας πει τις ευχές της. Λογιό οι ομορφιές σε τούτο το πλανήτη, ούλες μαζί δεν κάνουν ένα ψυχάλι Κρήτη. Αυτό είμαστε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους υγεία, οικογενειακή ευτυχία, ειρήνη στον πλανήτη. Εύχομαι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και στο Διοικητικό του Συμβούλιο να έχει δύναμη και να κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνει τόσα χρόνια τώρα για τον τόπο μας και την παράδοσή του. Και θα κόψω το κομμάτι μου για τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων της Ομοσπονδίας και τους δασκάλους τους, που κάθε χρόνο κάνουν τόσες σπουδαίες εκδηλώσεις και τους καμαρώνουμε. Παντελής Ασπραδάκης, ο πρώην βουλευτής, να έρθει κοντά μας, να μας πει και αυτό στις ευχές του. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Είναι πραγματικά παρήγορο και σίγουρα και αισιόδοξο ότι υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε ασχολούνται εθελοντικά για να αναβιώνουν τα έθιμα της παράδοσής μας και τον πολιτισμό μας μέσα στην κρίση. Και ο κόσμος εδώ δείχνει την υποστήριξη που έχετε, Πρόεδρε. Εμένα θα μου επιτρέψετε το κομμάτι να το αφιερώσω στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που είναι και πατριώτης μας. Από το Δήμο Νέας Ιωνίας, ο Παναγιώτης ο Μανούρης, ο οποίος μας είχε βοηθήσει και παλιότερα για να αποκτήσουμε την πρώτη στέγη που απέκτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Παναγιώτη, τις ευχές σου. Τις ευχές από τη Νέα Ιωνία, με το ισχυρό κριτικό σωματείο εκεί. Είναι τιμή μου που με καλεί ο Πρόεδρος κάθε φορά. Ό,τι μπορούσα έκανα εκείνα τα χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα από τον Περιφερειάρχη ότι επιτέλους αυτό μονιμοποιείται, αυτή η στέγη της Ομοσπονδίας μονιμοποιείται. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτό και μπράβο. Θέλω να κόψω το κομμάτι στο Μανώλη του Πατεράκη που έχουμε συνεργαστεί χρόνια και σε όλους τους συναδέρφους αυτοδιοικητικούς στην Κρήτη που επίσης από άλλο μετερίζει συνεργαστήκαμε, σε όλους τους νομούς, και να ευχηθώ μια καλή χρονιά χωρίς ασθένειες για σας και τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ. Από την κριτική αστεία, ο Πρόεδρος, ο Αντώνης ο Μητυλινάκης, να έρθει να μας πει τις ευχές του. Η κριτική αστεία εύχεται χρόνια πολλά σε όλους σας με υγεία. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία, Μανώλη, να πω και για τον πατριώτη μας τον κύριο Πατούλη,
δεν σας έδωσε μόνο αυτό που σας έδωσε σήμερα, που σας είπε ότι θα σας δώσει ένα χώρο στο πάρκο Τρίτσι. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εστία, το ξέρει. Ήδη μας έχει δώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο και αρχινάμε αυτές τις μέρες τη δημοπράτηση των έργων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τη θέση αυτή. Το κομμάτι το κόβω για όλους τους φοιτητές της Κρήτης, 160 που μένουν στην εστία, και σας εύχομαι και αυτούς και σε εσάς πάλι χρόνια πολλά. Από το Ίδρυμα Βενιζέλου, ο Νίκος Οσκουλάς. Είναι εδώ. Την Παγκρίτια Ένωση, είναι η πρόεδρος εδώ ή είναι ο αντιπρόεδρος και την εκπροσωπεί? Έλα Νίκο. Σάρις, εμπέρδεψες. Είναι περισσότερες κουλάδες από σάρις για χρόνια. Ο Νίκος ο Σαρίς είμαι, έγινε ο σκουλάς. Έχουμε σκουλάδες στους Λάκους. Μεταφέρω θερμό βενιζελικό χαιρετισμό και ευχές από το ωραίο προάστιο των Χανίων, τη Χαλέπα, όπου είναι το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχεις, πρόεδρε, τις ευχές και στο ΔΣ του Γενικού Διευθυντή του Νίκου του Παπαδάκη, το σπίτι του, από όπου ξεκίνησε ο μεγάλος οραματιστής, πραγματοποιός, επαναστάτης, μεταρρυθμιστής, ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος με τη συνθήκη της Λοζάνης, επειδή είναι πρόσφατη και επίκαιρο τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, ο μεγάλος Εθνάρχης επεξέτεινε τα όρια του κράτους μας μέχρι το ακρότατο σημείο των εθνικών βλέψεων. Πολλές ευχές, καλή επιτυχία και δύναμη στο ΔΣ και του χρόνου να είμαστε καλά. Το κομμάτι θα το αφιερώσω σε όλους τους άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων λιμενικού σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι νυχθημερών φυλάσσουν τα σύνορα αυτά που με τόσο κόπο ο Ελευθέριος Βενιζέλος τα έφερε στο σημείο που είναι σήμερα και που με τόση λύσα οι Τούρκοι προσπαθούν να αναθεωρήσουν τη συνθήκη. Χρόνια πολλά σε όλους και συγγνώμη που μακρηγόρησα.